Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σε εξέλιξη είναι η επέλαση της κακοκαιρίας αυγής σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Σε επιφυλακή βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, καθώς απόψε αναμένεται κορύφωση των φαινομένων. Συνδεόμαστε με όλους τους συναδέλφους στην Υποκράτειο Πολιτεία, όπου η κακοκαιρία αυγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της, βρίσκεται η Άννα Νικολάου. Στα Βίλια, που από το πρωί έχουν ντυθεί στα λευκά, είναι η Γεωργία Λαγού. Στην Εύβοια, που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη χιονόστρωση, βρίσκεται ο Κώστας Τάτσης. Για τις αποφάσεις της πολιτικής προστασίας θα μας ενημερώσει ο Σπύρος Λεβιδιώτης, ενώ σε λίγο θα δούμε αναλυτικά την εξέλιξη της κακοκαιρίας με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του Τάσου Αρνιακού. Άννα, να ξεκινήσουμε από σένα με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αττική. Και Νίκο, όσο περνάει η ώρα, τα φαινόμενα έχουν αρχίσει να γίνονται εντονότερα εδώ στην Υποκράτειο Πολιτεία, όπου και βρισκόμαστε. Αυτή την ώρα έχει αρχίσει να ρίχνει πυκνό χιόνι. Όσο περνάει η ώρα, φαίνεται να πυκνώνει όλο και περισσότερο. Έχει ξεκινήσει να χιονίζει εδώ από τις πρωινές ώρες και έχει στρώσει το χιόνι. Το κρύο όλη μέρα είναι τσουχτερό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή την ώρα έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Έχουμε 0 βαθμούς Κελσίου. Αναδιαστήματα το χιόνι είναι πολύ πυκνό, εκχιονιστικά. Έχουν βγει στους δρόμους να καθαρίσουν, όπως και οι αλατιέρες βρίσκονται επιποδώς για να μην δημιουργηθεί πάγος στους δρόμους. Το ερώτημα είναι τώρα πώς θα εξελιχθεί η νύχτα, που τα φαινόμενα θα ενταθούν, και γι' αυτό το λόγο, όπως ανακοινώθηκε, τα σχολεία αύριο θα είναι κλειστά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας, Φιλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισίας, Οροπού, Πεντέλης, Παλίνης, στη Βιωτία και στην Εύβοια, ενώ σε όλους τους δήμους που προαναφέραμε υπάρχει σύσταση για τηλεργασία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα με ανακοίνωσή του πριν από λίγο, το Υπουργείο Εργασίας κάνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό, Νίκο. Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου. Γεωργία, ερχόμαστε σε σένα. Φυσικά και για τους κατοίκους στα Βίλια συστήνεται η τηλεργασία, ενώ έχουμε και κάποιες ειδικότερες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας. Ακριβώς, είναι μια σειρά μέτρων, Νίκο, κυρίες και κύριοι, που πάρθηκαν εν ώψη της κακοκαιρίας. Αφού πρώτα σας πω πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον οικισμό Άγιο Νεκτάριο των Βιλίων, ο οποίος πλήττεται από τα ξημερώματα. Ήδη βλέπετε τώρα στους δέκτες σας, με τη βοήθεια του Βασίλη Ρόζου, τον αποχιονισμό που κάνει το εκχιονιστικό μηχάνημα. Ενώ να πούμε πως στη μάχη να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί εδώ στα Βίλια, συνεπικουρεί και ο στρατός. Τώρα, η σειρά μέτρων είναι ότι τι θα πρέπει να προσέχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε εξωτερικές συνθήκες εργασίας, όπως οι διανομής ή και ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως παραδείγματος χάρη οι καρδιοπαθείς. Επίσης, θα πρέπει να εφοδιάσουν τους διανομείς με κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για αυτές τις μέρες, όπως κράνος, γάντια και αδιάβροχη στολή προστασίας. Και επίσης, να υπάρχει παύση, Νίκο, διακοπή εργασιών στα επαγγέλματα των οικοδόμων και των τεχνητών, άμεση διακοπή όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες. Αυτές είναι οι συστάσεις του Υπουργείου, αλλά και επίσης να πούμε πως εδώ το μεγαλύτερο μέρος της κακοκαιρίας το περιμένουν απόψε το βράδυ και όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ευχαριστούμε τη Γεωργία Λαγού. Πάμε τώρα να δούμε πώς υποδέχθηκαν τα φαινόμενα οι κάτοικοι των περιοχών που ντύθηκαν στα λευκά από το πρωί. Φορτωμένο με χιόνια, τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις ανέμους, έρχεται το κύμα κακοκαιρίας αυγή. Στην Εύβοια, τα ορεινά του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά, με τα μηχανήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να επιχειρούν διαρκώς για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Ο δρόμος είναι ανοιχτός για τα όλα τα αυτοκίνητα, αλλά χρειάζονται αλυσίδες. Το βράδυ θα είναι δύσκολο, γιατί θα κάνει πάγο. Συνηθισμένοι οι ντόπιοι στις καιρικές συνθήκες, αλλά και προετοιμασμένοι και για αυτόν το χιονιά. Ξύλα έχουμε πολλά, οπότε το πετρέλαιο ακριβό είναι, αλλά τι να κάνουμε. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, σε ολόκληρη την Εύβοια και πιο πολύ εδώ στο όρος Νύρφης, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι χιονοπτώσεις θα είναι σφοδρές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μηχανήματα της περιφέρειας θα ρίχνουν αλάτι συνεχώς. Υπάρχουν ελεύθεροι όλοι οι δρόμοι και οι αυχένες δουλεύονται κανονικά με αλυσίδες προληπτικά. Στην περιοχή του Αγίου επίσης ενεργούν μηχανήματα προς Βόρειο Εύβοια.
Τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας προληπτικά παρέμειναν κλειστά. Τα έχουμε συντονίσει όλα. Ελπίζω και το δεύτερο κύμα το μεγάλο που θα μας πιάσει θα το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Από τις 3 μετά τα μεσάνυχτα χιόνιζε στα Βίλια με όλο τον κρατικό μηχανισμό να είναι επιποδός. Είχαμε έντονη χιονόπτωση και χιονόστρωση. Μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής επιχειρούν σε συνδυασμό με μηχανήματα του Δήμου Μάνδρας Δηλίας. Επαντρώσαμε όλα τα μηχανήματα που έχουμε στη διάθεσή μας και βγήκαμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βατότητα των δρόμων. Με φτιάρια στα χέρια, οι κάτοικοι απομακρύνουν το παγωμένο χιόνι από τα πεζοδρόμια. Είμαστε συνηθισμένοι εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά. Και ο Δήμος είναι από το πρωί και ξεχιονίζει και τη νύχτα θα είναι όλη νύχτα όπως πάντα. Εκχιονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες βρίσκονται επιποδώς εδώ στα Βίλια από τα ξημερώματα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να κρατηθούν ανοιχτές οι κεντρικές οδικές αρτηρίες αλλά και τα μικρά στενάκια που συσσωρεύεται το χιόνι. Περιμένουμε ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας το βράδυ που θα είναι πιο ισχυρό και προετοιμαζόμαστε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που θα έρθει. Μαγευτικό το τοπίο στη λίμνη Μπελέτση, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Τα πάντα έχουν ντυθεί στα λευκά. Η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι. Το θερμόμετρο δείχνει 3 βαθμούς Κελσίου. Κάτι όμως που δεν εμπόδισε πολίτες από κάθε γωνιά της Αθήνας να έρθουν να απολαύσουν το χιόνι. Κάνει λίγο κρύο, αλλά το αντέχουμε. Είναι κάτι που μας έχει λείψει. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα, ναι. Πρώτη φορά που έρχομαι εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Έχει λίγο κρύο, βέβαια, αλλά εντάξει. Αξίζει. Για αύριο η πρόβλεψη των ειδικών δείχνει ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες με το θερμόμετρο να παγώνει στους μείον 5 βαθμούς στη Φλόρινα, τον Ευρωκόπη και το Μέτσοβο, στους μείον 4 στην Πτολεμαΐδα και στους μείον 3 στα Γρεβενά. Θυελλωδείς άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά και τα 10 μποφόρ θα εκδηλώνονται αύριο στο Αιγαίο αλλά και ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πάμε τώρα στο Σπύρο Λεβιδιώτη για να δούμε τι πληροφορίες έχουμε από την πολιτική προστασία. Σπύρο. Νίκο, αυτό στο οποίο επιμένουν εδώ και αρκετές ώρες από την πολιτική προστασία και η ηγεσία αλλά και στελέχη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής είναι στο πως όλοι πρέπει τις επόμενες ώρες και αύριο να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις μετακινήσεις και αν χρειαστεί να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις γιατί θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία της Αττικής. Είναι κάτι στο οποίο επιμένουν. Για το λόγο αυτό άλλωστε υπάρχει το ενδεχόμενο πλέον από αύριο το 112 να στείλει μήνυμα προειδοποιητικό σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, ίσως και στην Κρήτη αν χρειαστεί στους κατοίκους ώστε να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Αναφερόμαστε στην Κρήτη γιατί και εκεί εκτιμούν με βάση την πρόγνωση που έχουν στην πολιτική προστασία ότι μπορεί να έχουν μεγάλα ύψη βροχής και τις επόμενες ώρες αλλά κυρίως αύριο από το πρωί και μετά. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι λαμβάνονται μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Νωρίτερα ακινητοποιήθηκε μία ανταλίκα στα διόδια του Αστροπύργου στην Αττική Οδό και υπήρχε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων εξαιτίας της οδυστηρότητας του δρόμου. Μαθαίνουμε ότι έχει πλέον απομακρυνθεί η ανταλίκα και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται ομαλά στο συγκεκριμένο σημείο. Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Λεβιδιώτη. Συστάσεις για τον περιορισμό των μετακινήσεων κάνουν οι αρχές στους οδηγούς εν ώψη των απόψινών σφοδρών χιονοπτώσεων. Υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες. Σε επιφυλακή όλος ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία Αυγή. Με αναμένες τις μηχανές, εκχιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία στο οδικό δίκτυο, έτοιμα να επέμβουν. Εκχιονιστικά μηχανήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα στα διόδια των Αφιθνών, έτσι ώστε να επέμβουν όπου χρειαστεί. Η περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει στην Ανατολική και Δυτική Αττική, εκεί όπου αναμένονται χιονοπτώσεις, 45 εκχιονιστικά, 3 φορτηγά, 2 φορτωτές, 4 GCB και 1 Bobcat. Όλοι μέσα φτερό το χέρι μας. Αγκαλιάζουμε το λάστιχο, σαν το χαϊδεύουμε. Έσπευσαν σε βενζινάδικα και καταστήματα που πολλούν αλυσίδες οι Αθηναίοι, καθώς από τις 10 το βράδυ. Όσα οχήματα που κυκλοφορούν στην Αττική δεν έχουν χιονολάστιχα, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Πολλοί κόσμος μπαίνει, αγοράζει ηλεκτρονικά ένα τέτοιο είδος, το οποίο τελικά δεν ταιριάζει στο αυτοκίνητό του. Γιατί το αυτοκίνητό του δεν δέχεται αλυσίδα. Έτσι, οπότε μια έρευνα χρειάζεται. Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν ήδη προμηθευτεί είτε αλυσίδες είτε χιονοκουβέρτες. Σε κόσμο στο πορπαγκάζ. Αν χρειαστεί θα τις βάλουμε.
Το ότι τις έχουν όμως δεν σημαίνει ότι ξέρουν και να τις τοποθετούν. Ξέρετε και να τις τοποθετείτε? Όχι, δεν ξέρω. Σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Το πρόστιμο, εάν κάποιος δεν είναι εφοδιασμένος, είναι 80 ευρώ. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε, η κακοκαιρία Αυγή αναμένεται να χτυπήσει με μεγαλύτερη σφοδρότητα από τις βραδινές ώρες, με τις συσκέψεις των αρμόδιων φορέων να είναι διαρκείς. Η σύσταση για την αυριανή ημέρα για όλους αυτούς οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος, είναι σύσταση να μην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους. Ήδη αποφασίστηκε από απόψε το βράδυ στις 8 έως την Τετάρτη στις 10 το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εθνική Οδό από τα Μάλγαρα μέχρι την Αθήνα, ενώ ιδιαίτερη σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων υπάρχει για την Κρήτη, ειδικά για τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Τα ορεινά του νομού Χανίων έχουν ντυθεί στα λευκά, με τους οδηγούς να πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε τώρα στο Κώστα Τάτσι, πάμε στην Εύβοια που χτυπήθηκε πρώτη από το φαινόμενο για να δούμε ποια είναι η εικόνα, Κώστα, αυτή την ώρα. Αναμένεται λοιπόν, Νίκο, να υπάρξει επιδείνωση του καιρού. Μία πολύ δύσκολη νύχτα, όπως λένε οι αρμόδιοι φορείς για την Εύβοια, καθώς από τις 11 περίπου το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα αναμένεται κυρίως στην Βόρεια Εύβοια αλλά και εδώ στα χωριά γύρω από το όρος Δύρφης οι χιονοπτώσεις να είναι σφοδρές. Μάλιστα, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες τουλάχιστον εκείνες τις ώρες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και προκειμένου το οδικό επαρχιακό δίκτυο να κρατηθεί ανοιχτό, αλατιέρες αλλά και μηχανήματα έργου της περιφέρειας θα επιχειρούν στους κεντρικούς κυρίως δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκεί θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν, στη Βόρεια Εύβοια και στον Δήμο Μαντουδίου Εδιψού αλλά και στην Αγία Άννα, όπως και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, εκεί θα είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας πάρα πολύ έντονο. Ενώ για αύριο έχει αποφασιστεί να είναι κλειστά τα σχολεία τόσο στο Μαντούδι όσο και στην Αγία Άννα, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται να υπάρξουν ανακοινώσεις και για άλλα σχολεία τα οποία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ υπάρχει η σκέψη να μείνουν όλα τα σχολεία της Εύβοιας για αύριο κλειστά. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Τάτσι. Η ψυχρή εισβολή θα κορυφωθεί απόψε έως και αύριο το μεσημέρι, με χιόνια ακόμη και σε παιδινές περιοχές της Αττικής. Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θυελώδης θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός είναι δίπλα μου και θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Πράγματι, επιδείνωση περιμένουμε τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μια επιδείνωση η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρειο ανατολικά, δηλαδή θα χτυπήσει πρώτα το Πήλιο, την Εύβοια και σιγά σιγά την Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία, την Αττική, τη Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Αυτή η εξέλιξη θα βρίσκεται τα μεσάνυχτα, όπως τη βλέπουμε, τα άσπρα κομμάτια είναι οι περιοχές των χιονοπτώσεων, ενώ έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι αύριο το πρωί, όπου οι χιονοπτώσεις θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση, καθώς τοπικά θα έχουμε και χιονοκαταιγίδες. Η χιονοκαταιγίδα σημαίνει ότι ξαφνική χιονόπτωση μεγάλης έντασης για μικρό χρονικό διάστημα, 1/4 20 λεπτά, εκεί σημαίνει ακαριαία χιονόστρωση. Αλλά δεν θα κρατήσει πολύ, διότι σιγά σιγά το χιόνι θα αρχίσει να λιώνει, καθώς και οι θερμοκρασίες δεν ευνοούν ιδιαίτερα. Όμως υπάρχει μεγάλη υγρασία από το Αιγαίο, την οποία τροφοδοτούν οι πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συγκοινωνίες. Όσον αφορά τα ύψη του χιονιού, βλέπουμε ότι περιμένουμε στα πλέον ροζέ χρώματα υψηλές χιονοστρώσεις, 30 με 40 εκατοστά στην Πάρνηθα, τον Κυθερώνα και την Πεντέλη, όπως βλέπουμε. Λιγότερες χιονοστρώσεις θα έχουμε στα ημιωρινά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε χιονοστρώσεις αξιοπρεπείς από τα
250 και υψόμετρο και πάνω στα υπερβόρεια. Όταν δεν σε αξιοπρεπείς. Ναι, να είναι τουλάχιστον 5-10 πόντους. 5-10 πόντους. Βέβαια, ναι, ναι. Ένα τόσο πάχος. Ναι, ναι. Διότι διαφορετικά θα είναι το πασπάλισμα που λέμε. Και θα λιώσει εύκολα και γρήγορα. Στη χλώη, στους θάμνους και στις σκεπές των αυτοκινήτων. Στην Κρήτη περιμένουμε το περισσότερο χιόνι, καθώς βλέπεις τα λευκά όρη. Στην Κρήτη το περισσότερο χιόνι. Βλέπεις ότι πάμε για 1-2 μέτρα στα λευκά όρη, στα Χανιά. Ενώ μέχρι 90 πόντους στο Ψιλορίτη. Πάντως τα φαινόμενα γρήγορα θα υποχωρήσουν από αύριο και θα περιοριστούν στην Κρήτη, οπότε θα είναι και το τελευταίο μέρος της χώρας που θα δεχθεί τις χιονοπτώσεις. Από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, λιακάδα σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, όπως λιακάδα έχουμε και σήμερα και αύριο θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια. Θα ξαναφτάσουμε μες τη βδομάδα, Τάσο, σε υψηλές θερμοκρασίες. Υψηλές βεβαίως, θα φτάσουμε τους 16-17 βαθμούς Κελσίου, ενώ απίστε. Την άλλη εβδομάδα πάμε για 20 πάλι. Έχουμε μπερδευτεί. Ούτε με τον καιρό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Σκοτσέζικο ντους. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό.